Έχουμε καταβάλει τον προηγούμενο χρόνο μια τεράστια προσπάθεια να κρατήσουμε ζωντανά τα δύο μεγάλα ναυπηγεία σε συνδυασμό με τα κατασκευαστικά προγράμματα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού που καλύπτουν αμυντικές ανάγκες της χώρας, γιατί εκτός από την οικονομία και την οικονομική κρίση υπάρχει η εθνική κυριαρχία, υπάρχει η υπόσταση του έθνους και πρέπει και αυτό να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Θα συνεχιστεί η πολιτική που ακολουθούσαμε με στόχο να διασώσουμε την ναυπηγική βιομηχανία, να προωθήσουμε τα προγράμματα του πολεμικού ναυτικού, να προστατεύσουμε την περιουσία του ελληνικού δημοσίου και κυρίως να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας, που δεν είναι μόνο οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στα ναυπηγεία, αλλά και πολλών εργαζομένων σε μικρές υπεργολαβικές επιχειρήσεις. Η πραγματική οικονομία είναι πάντα το πρόβλημα και εάν θέλουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, αν θέλουμε να ξανακάνουμε την Ελλάδα ανταγωνιστική ευρωπαϊκή χώρα, δεν πρέπει να μας απασχολούν μόνο τα χρηματοοικονομικά ζητήματα, αλλά αυτά τα ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με τις επενδύσεις και την εργασία. Είναι δύσκολα, οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν αναλάβει να φέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είχε επανέλθει όμως η ιστορία της εφεδρείας. Ποια είναι? Το θέμα της εφεδρείας το έχουμε συζητήσει, το συζητήσαμε και πάλι. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε μια αρνητική εμπειρία από την εφεδρεία. Η εφεδρεία ήταν μια αναγκαστική κατάσταση, η οποία ποτέ δεν ήταν επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης και προσωπικά έχω δεσμευθεί προεκλογικά πως δεν θα υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο. Και αυτή μου η δέσμευση σε σχέση με τις απολύσεις στο δημόσιο ισχύει απολύτως. Ό,τι έχουμε πει προεκλογικά πρέπει να ισχύει απολύτως. Και η συνεργασία μας έχει ως βάση και θεμέλιο τον κοινό παρανομαστή και των προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Βεβαίως θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για την εξειδίκευση των μέτρων ανάλογα με τις προτάσεις που θα φέρει το οικονομικό επιτελείο. Εγώ έκανα μια προσπάθεια την οποία γνωρίζετε. Τώρα έχουμε στρατευθεί σε μια απόφαση που ελήφθη με βάση την εισήγηση που μας έκανε ο κύριος Σαμαράς. Γιατί πρέπει να διαφυλάξουμε την στρατηγική προοπτική της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να είναι η κυβέρνηση μακράς πνοής και να εμπνέει σταθερότητα, να αποπνέει σταθερότητα και να εμπνέει τον ελληνικό λαό με τη σταθερότητα αυτή. Επίσης θέλω να πω ότι έχουμε σήμερα μια πολύ σημαντική ένδειξη θετική διεθνώς, που είναι η τοποθέτηση που έκανε ο Γερμανός ομόλογός μου, ο πρόεδρος του S5, του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, σε σχέση με το μέλλον της Ευρωζώνης και τους θεσμούς που πρέπει να εγκαθιδρυθούν στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους, η δημοσιονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Πιστεύω πραγματικά ότι μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί και επειδή τα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα παίζουν καθοριστικό ρόλο, εμείς με τα αδελφά κόμματα θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους κοινούς στόχους που έχουμε ως τόπος, ως έθνος και ως κυβέρνηση.